Λοιπόν, χαίρετε κυρίες και κύριοι και παίζουμε Minecraft. Λοιπόν, αφού όμως πρώτα δείξουμε κάποια πράγματα, γιατί καλό είναι να παίζει Minecraft, αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από κατασκευές Redstone. Redstone, Redstone. Πάμε λοιπόν να πάρουμε κάποια πράγματα, να πάρουμε ένα δάβλο κοκκινόπετρας, να πάρουμε ένα. Μια καλωδίωση. Εγώ το λέω καλωδίωση πάντως, γιατί εντάξει, είναι. Redstone Dust, Amos Redstone, αλλά σκόνη δηλαδή, αλλά στην ουσία δουλεύει ως καλωδίος. Λοιπόν, ok, βασικά γιατί level, διακόπτης, πιστόνι και σίγουρα ένα κουμπί και τι άλλο, τέλεια, θέλουμε και αυτό. Και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά τώρα για Redstone. Καταρχήν, τι είναι το Redstone, για όσους δεν ξέρουν. Το Redstone είναι ένα υλικό το οποίο το βρίσκουμε κάτω στην γη όταν σκάβουμε. Και όταν το καταστρέφουμε αυτό το κύβο, το Redstone Cube δηλαδή, μας δίνει αυτό εδώ το υλικό. Το οποίο προσομοιώνει κατά κάποιο τρόπο τον ηλεκτρισμό. Στην ουσία δηλαδή είναι ένα είδος ενέργειας και με αυτό μπορούμε να φτιάξουμε διάφορες κατασκευές, κυκλώματα κτλ. Λοιπόν, βασικά. Βασικά καλησπέρα σας, όχι. Αφού φτιάξουμε λοιπόν ένα redstone torch, είναι πολύ εύκολο. Βάζουμε ένα ξυλαράκι και από πάνω βάζουμε redstone dust και βουαλά, ο δαυλός μας. Λοιπόν, τον αφήνουμε κάτω, βλέπουμε τι ωραίος που είναι, τι γαμάτος, τι όμορφος, και αν τοποθετήσουμε redstone dust μπροστά του, αυτό βλέπουμε να ανάβει και στην ουσία βλέπουμε ότι μεταδίδεται ενέργεια. Οπότε θα βάλουμε ένα πιστόνι εδώ μπροστά, αυτό θα ανοίξει, δεν είναι γαμάτο, τέλεια. Λοιπόν, αν καταστρέψουμε το δάβλο, ενέργεια πάβει να δίνει. Πάβει να δίνει ενέργεια και στην ουσία το πιστόνι κλείνει. Αυτό μπορεί να συμβεί και με πόρτες, με καταπακτές και οτιδήποτε είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι μηχανικό. Λοιπόν, όμως, πέρα από έναν δάβλο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μεταδώσουμε ενέργεια, redstone δηλαδή ενέργεια, και άλλα καλούδια, όπως για παράδειγμα ένα διακόπτη ή ένα κουμπί. Για παράδειγμα, αν βάλω εδώ το διακόπτη, το συνδέσω μπροστά στην. Θα το λέμε καλωδίωση, λοιπόν, γιατί σαν καλωδίωση δουλεύει, και τον ανοίξουμε και τον ενεργοποιήσουμε. Όπα, θα δούμε ότι. Δημιουργήθηκε ενέργεια, μεταδόθηκε στο πιστόνι και αυτό άνοιξε. Λοιπόν, το ίδιο μπορεί να γίνει και με το κουμπί. Μόνο που με το κουμπί έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή, αν το πατήσουμε, μάλλον η ενέργεια θα μεταδίδεται προς το αντικείμενο που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε, όσο το κουμπί παραμένει ανοιχτό. Μετά κλείνει. Ωραία, αυτά είναι τα βασικά. Αλλά πάμε και λίγο έτσι στους πιο προχωρημένους. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με την καλωδίωση. Λοιπόν, η καλωδίωση, να ξέρετε, και αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 15. Τέλος πάντων, τετράγωνα. Όταν βάλουμε, ανάψουμε την καλωδίωση, δηλαδή την ενεργοποιήσουμε, θα δείτε ότι η redstone ενέργεια δεν μεταδίδεται εφόρου ζωής και αιώνια σε όλο τον κόσμο του Minecraft. Κάποια στιγμή σταματάει να μεταδίδεται. Λοιπόν, για να θυμηθώ τώρα πόσα μπλοκ είναι, να τα μετρήσουμε. Πόσα τετράγωνα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, μπράβο. Λοιπόν, μέχρι 15 τετράγωνα, μέχρι 15 κύβους, μπορείτε να πείτε μέτρα, εκατοστά, πείτε εδώ τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, εκατοστά δεν νομίζω, μέτρα μάλλον ναι. Λοιπόν,
Μέχρι 15 τετράγωνα μπορεί και μεταδίδεται η redstone ενέργεια, η ενέργεια. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε αυτή να ταξιδέψει ακόμα περισσότερο, αυτό γίνεται με έναν redstone repeater. Α, αυτό το πραγματάκι που βλέπετε εδώ. Ο redstone repeater λοιπόν έχει τρεις καταστάσεις. Τέσσερις. Και αυτές οι καταστάσεις τι ακριβώς κάνουν. Στην ουσία δημιουργούν ένα χρονικό πλαίσιο στο πόσο γρήγορα ή αργά θα αναμεταδίδεται η ενέργεια. Καταρχήν να δούμε τι ακριβώς κάνει. Αν κόψουμε λίγο την καλωδίωση και βάλουμε εδώ πέρα έναν αναμεταδότη, έναν repeater, αναμεταδότης είναι η ελληνική μετάφραση. Όπα, εδώ τι έχουμε. Μεταδόθηκε η ενέργεια και πέρα από τα 15 τετράγωνα. Αν πειράξω το διακόπτη και το πάω στην τέταρτη κατάσταση, θα δείτε το εξής. Για να το δούμε καλύτερα, βάλουμε ένα διακόπτη. Θα δείτε ότι αργεί σε κάποια υποδευτερόλεπτα να μεταδοθεί ενέργεια μπροστά από τον αναμεταδότη. Αυτό ακριβώς κάνουν τέσσερις καταστάσεις. Ωραία. Πάει αυτό. Τώρα, αν έχουμε ένα κύβο, έτσι, μάλλον να μην το δείξουμε έτσι, βάλουμε ένα διακόπτη εδώ, να το συνδέσουμε με αυτό το κύβο. Λοιπόν, αν έχουμε έναν κύβο ανάμεσα σε μια καλωδίωση redstone, αυτή πολύ απλά, η ενέργεια μάλλον δεν θα μεταδοθεί μέσα από το κύβο. Για να γίνει όμως αυτό, να μεταδοθεί μέσα από το κύβο και να προχωρήσει, ας πούμε, λοιπόν γίνεται αφού τοποθετήσουμε ένα, πού είναι, ένα αναμεταδότη. Και θα δούμε ότι το εμπόδιο του κύβου το διαπερνάμε και έτσι η ενέργεια μεταδίδεται μέσα από ένα οποιοδήποτε κύβο εκτός του γυαλιού. Το γυαλί δεν μπορούμε να μεταδώσουμε ενέργεια μέσα από γυαλί. Δυστυχώς, δεν ξέρω γιατί, I don't know. Ίσως γιατί, δεν ξέρω, υπάρχει κενό μέσα, δεν έχει, τι να σας πω τώρα, δεν έχει, τι, είναι κενό αέρος, δεν ξέρω. Λοιπόν, ένας οποιοδήποτε κύβος, ή αυτός, λειτουργεί με ένα οποιοδήποτε κύβο, εκτός από το γυαλί. Ωραία. Πάει και αυτό. Αυτά είναι τα πολύ 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 βασικά, τα πάρα πάρα πολύ βασικά για το redstone. Μετά θα δούμε λίγο περισσότερα, έτσι, πολύπλοκα πράγματα. Για παράδειγμα, κάποια κυκλώματα που αφορούν λογικές πύλες. Keep tuned.